Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 50, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο της Γένεσης. Γένεσης, λοιπόν, σελίς 50 και κεφάλαιον μη θήτα, 49 κεφάλαιο. Κεφάλαιον μη θήτα, Γένεσης, 49 κεφάλαιο με τη χάρη του Χριστού μας. Εκάλεσε δε ο Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπε, συνάχθητε, τι αν σας αγγείλω τι μέλη συμβεί σε εσάς, εν τεσσεσχάτες μέρες. Συνάχθητε και ακούσατε ή του Ιακώβ και ακροάστητη τον Ισραήλ τον πατέρα σας. Ρουβίνο πρωτότο κόσμου, σύ ισχύς μου και αρχή των δυναμεών μου, έξοχος κατά την αξία και έξοχος κατά τη δύναμη. Εξέβρασα ως είδωρο. Δεν θέλεις έχει την υπεροχή, διότι ανέβεις επί την κλίνη του πατρός σου, τότε μία να σ' αυτήν επί την κλίνη μου ανέβει. Σημεών και Λεβί, οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι μάχαιρε αυτών. Στην βουλή αυτών μην εισέλθεις ψυχή μου, στην συνέλεση αυτών μην ενωθείς τιμή μου, διότι εν το θυμό αυτών εφώνευσαν ανθρώπους και εν το πείσματι αυτών κατεδάφισαν τείχος. Επικατάρατος ο θυμός αυτών, διότι το αυθάδεις, και η οργή αυτών, διότι το σκληρά. Θέλω διαμοιράσει αυτούς τον Ιακώβ και θέλω διασκορπίσει αυτούς στον Ισραήλ. Ιούδα, εσέ θέλουν συνεπενέσει οι αδελφοί σου. Η χείρ σου θέλει είστε επί των τράγυλων των εχθρών σου. Η ή του πατρός σου θέλουν συν σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκ του θηρεύματος Ιέ μου ανέβεις. Αναπεσόν εκοιμήθην ως λέον και ως σκύμνος λέοντος. Τι θέλει εγύρι αυτόν, δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό. Και εις αυτόν θελήστε η υπακοή των λαών. Εις την Άμπελον δίδει το πολλάριον αυτού και στον εκλεκτών βλαστών το πεδίον της όνου αυτού. Θέλει πλύνει εν ίνο το ένδυμα αυτού και εν το αίματι της ταφυλής το περιβόλαιον αυτού. Η οφθαλμή αυτού θέλουν συνείστε ερυθρή εκ του ίνου και οι δόντες αυτού λευκή εκ του γάλακτος. Ο Ζαβουλών θέλει κατοικήσει εν λιμένη θαλάσσης και θέλει είστε εν λιμέν πλοίων. Το δεόριον αυτού θέλει εκταθεί έως ειδόνος. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτώμενος εν το μέσο των επαύλεων και ειδών ότι η ανάπαυση το καλεί και ο τόπος τέρπνος έκλεινε τον όμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δαν θέλει κρίνει τον λαόν αυτού ως μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Ο Δαν θέλει είστε όφης επί της οδού, ασπής επί της τρίβου, δάκνων τα σπτέρνας του ύπου, ώστε ο υπεύς αυτού θέλει πίπτη στα οπίσω. Τη σωτηρία σου υπεριέμεινα Κύριε. Τον Γάδ θέλουσι πειρατεύσει πειρατέπλην και αυτός εις το τέλος θέλει πειρατεύσει. Τον Αστήρ, του Ασύρ ο άρτος θέλει είστε παχής και αυτός θέλει δίδει βασιλικά στροφάς. Ο Νεφθαλή είναι έλαφος απολελημένη, δίδων λόγους αρεστούς. Ο Ιωσήφ κλάδος καρποφόρος πλησίων πηγής, το οποίο οι βλαστοί εντείνονται επί του τείχου. Οι τοξότε επίκραναν αυτόν και τόξευσαν κατά αυτού και εχθρεύθησαν αυτόν. Αλλά το τόξον αυτού έμεινε δυνατόν και οι βραχίονες των χειρών αυτού ενεμδυναμώθησαν δια των χειρών του ισχυρού Θεού του Ιακώβ. Εκείθεν ο ποιμήν η πέτρα του Ισραήλ. Και τούτο δια του Θεού του Πατρός σου ως της θέλησε βοηθή και δια του Παντοδυνάμου ως της θέλησε ευλογή. Ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας. Ευλογία του Πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρ τας ευλογίας των προγόνων μου, έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλω συνείστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κορυφής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Ο Βενιαμίν θέλει είστε λύκος άρπαξ, το πρωί θέλει κατατρώγει θύραμα και το εσπέρας θέλει διαιρή λάφυρα. Πάντες ούτι είναι οι 12 φυλέ του Ισραήλ και τούτο είναι το οποίο ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών και ευλόγησαν αυτούς. Έκαστον κατά την ευλογία αυτού ευλόγησαν αυτούς και παρήγγειλεν σε αυτούς και είπε προς αυτούς, εγώ προστίθεμε εις το λαό μου, θάψατε με μετά των πατέρων μου εν το σπηλαίο το αγρό εν και εν το αγρό εφρών του Χεταίου.
εν το σπηλαίο το εν το αγρό Μαχπελάχ, τον απέναντι της Μαυρή, εν τη γη Χαναάν, τον οποίον ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού, παρά του Εφρών του Χεταίου διακτήμα μνημείου. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και τη Σάρα τη γυναίκα αυτού, και έθαψαν τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα τη γυναίκα αυτού, και εκεί έθαψα εγώ την Λίαν, και η αγορά του αγρού και του σπηλαίου του εν αυτό έγινε παρά των ιών του Χέτ. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ, παραγγέλλον στους ιούς αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την κλίνη και εξέπνευσε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Αμήν. Έφτασε το τέλος του Ιακώβ. Και το τέλος του Ιακώβ ήταν πάρα πολύ καλό. Η ζωή του ήταν γεμάτο ταλαιπωρίες. Όμως ο Θεός είχε φυλάξει για το τέλος της ζωής του πραγματική ευρυχωρία, ευλογία, και ετελείωσε το έργο του, και ο θάνατος του ήταν πραγματικά ευλογημένος, καθώς τελείωσε την αποστολή του λέγοντας τα τελευταία λόγια στα παιδιά του, τα προφητικά λόγια στα παιδιά του τα 12. Ανέβασε, λέει η γραφή, τα πόδια του επάνω στο κρεβάτι του και εξέπνευσε. Είναι το τέλος του δούλου του Θεού, που τελειώνει τα πάντα και ξέρει ότι ο Κύριος έρχεται να τον παραλάβει. Όμως το τελευταίο έργο του, όπως είπαμε, ήταν να προφητεύσει αλλά και να ευλογήσει τα 12 παιδιά του, και μέσα από την προφητεία αλλά και την ευλογία που ο Ιακώβ δίνει στα παιδιά του, εμείς μπορούμε να πάρουμε μαθήματα για τη ζωή μας, γιατί θα δούμε ότι η ζωή των ανθρώπων αυτών και η ποιότητα της ζωής τους εξαρτάται από το έργο το οποίο εργάστηκαν σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς τους. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ρουβίν, που ήταν ο πρωτότοκος. Ομολογεί ο Ιακώβ ότι είναι η ισχύς μου και η αρχή των δυνάμεών μου, και επίσης ομολογεί ότι είναι έξοχος σαν πρωτότοκος αλλά και σαν Υιός, έξοχος κατά την αξία και έξοχος κατά τη δύναμη. Ένας άνθρωπος που με φυσικά και πνευματικά προσόντα παρακυρίου ιδιαίτερα θα έπρεπε να ήταν αυτός μέσα από τον οποίο ο Θεός θα ευλογούσε το λαό Ισραήλ και θα έφερνε και τον Ιησού Χριστόν επί της γης. Όμως ο χαρακτήρας του ο σαρκικός τον απομάκρυνε από το σχέδιο του Θεού. Εξέβρασας, λέει, ο σίδωρ, δηλαδή εξατμίστηκε, χάθηκε η δύναμή του, χάθηκε η αξία του, χάθηκαν όλα. Τόσο όμορφα πρικισμένος από το Θεό άνθρωπος, που ομολογεί ο Ιακώβ για την αξία του και για τη δύναμή του ότι είναι έξοχος, εξέβρασεν ο σίδωρ, έβρασε, εξατμίστηκε και διαλύθηκε. Γιατί ανέβει επί της κλίνης του πατρός του και εμίανε αυτήν. Ένας άνθρωπος λοιπόν που παρασύρθηκε από ένστικτα σαρκικά και τον οδήγησαν στην εξαφάνιση. Τα χάσε όλα. Τα πρωτοτόκια δεν τα πήρε κανείς, τα χάσε. Τα πρωτοτόκια, τη δύναμη, την εξουσία, όλα τα χάσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα, για να δούμε την πορεία μας, ώστε και αν συμβαίνει κάτι από αυτά που δεν είναι καλά, να μετανοήσουμε, και αν συμβαίνει κάτι από αυτά που είναι καλά, που θα δούμε παρακάτω, να τα εξητήσουμε ακόμη περισσότερο. Εάν, λέει, δεις και επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσας. Ο άνθρωπος λοιπόν στην Καινή Διαθήκη που βλέπει και επιθυμεί, θα
βράσει όπως το νερό και θα εξαφανιστεί ό,τι προσόντα πνευματικά και φυσικά δορισμένα από το Θεό, και να το πω πιο σωστά, ό,τι χαρίσματα ή τάλαντα και αν του έχει δώσει ο Θεός πνευματικά ή φυσικά, θα τα χάσει, όπως θα χάσει και ο Ισάφ, κάθε σαρκικός άνθρωπος. Το φρόνημα της σάρκας είναι καταστροφικό, και δεν είναι μόνο σε ορισμένους ανθρώπους που μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, αν και δεν το κάνουμε, δεν μας επιτρέπεται, σαν σαρκικούς. Σε όλους υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος είπε, δαμάζω τι, τη σάρκα μου και τη δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος. Η σάρκα λοιπόν, το φρόνημα της σάρκας, θέλει πραγματικά να το δαμάζει κανείς, γιατί ξεσηκώνεται, και να το δουλαγωγεί προς την ταπείνωση. Εάν το αφήσει, τα χάσει όλα. Και σε μας τα όλα είναι η αιώνια ζωή. Για το Ρουβίν ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν τα πρωτοτόκια. Τα δικά μας όμως πρωτοτόκια είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Μεγάλος εχθρός στη ζωή του ανθρώπου το σαρκικό φρόνημα. Ίσως ο σημαντικότερος, ο μεγαλύτερος, ο πιο επικίνδυνος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, με μεγάλο φόβο διαβάζουμε τον Απόστολο Παύλο να ομολογεί, δαμάζω τη σάρκα μου και την δουλαγωγώ. Σημεών και Λεβί, δύο άνθρωποι που θα έπαιρναν τα πρωτοτόκια, εκ των πραγμάτων μετά την απόρριψη του Ρουβίν, όμως θυμώδης και οργύλη, πεισματάριδες και αφθάδης, σκληροί άνθρωποι. Ο Θεός θέλει μια καρδιά απαλή και τρυφερή να έχουμε. Και με την αναγέννηση το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να απαλύνει την καρδιά μας. Το ότι όμως αναγεννηθήκαμε και άλλαξε ο Θεός την καρδιά μας, ακόμη και το πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι δεν επανέρχεται ο παλαιός άνθρωπος. Όπως όταν μπολιάσεις ένα δέντρο, εμφανίζονται τα παράριζα που αν δεν τα κόψεις, το πνίγουνε τον πόλη και τον μπολιασμένο κλαρί, κλάδο. Οργύλοι, θυμώδεις, πεισματάριδες, εκδικητικοί. Πραγματικά, άνθρωποι κοσμικοί τους προσέβαλαν, παρόλο που είχαν καλή διάθεση και πρόθεση. Ζήτησαν την αδελφή τους σε γάμο, αλλά συνευρέθησαν με ταυτής. Και αυτοί το πήραν αυτό που λένε οι άνθρωποι κατάκαρδα. Τους έπνιξε το δίκιο τους. Τους έπνιξε όμως. Οργίστηκαν, θύμωσαν, σύμφωνα με το χαρακτήρα τους, τον πεισματάρικο, το σκληρό, οργύλο και θυμώδη, έφτιαξαν σχέδιο πανούργο και εκ προμελέτης εφώνευσαν ένα χωριό. Και ο φόνος είναι αυτός που δεν αρέσει στο Θεό. Και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ανθρωποκτόνος. Αυτός που δεν μπορεί να συγχωρήσει τον αδελφό του, ώστε να τον αγαπήσει. Και όταν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, είσαι στο σκοτάδι. Αλλά αν αφήσεις αυτή την έλλειψη της αγάπης, αυτό μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε μίσος και γίνεσαι ανθρωποκτόνος. Και ο ανθρωποκτόνος δεν έχει ούτε ευλογία στη γη αυτή, υπεράσπιση και εύνοια Θεού, αλλά ούτε και ουράνια αιώνια ζωή. Είναι το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό που καταστρέφει τον άνθρωπο. Τον καταστρέφει όμως. Το πρώτο είναι το σαρκικό φρόνημα και το δεύτερο είναι η καρδιά, η οργύλος, οργύλη, θυμώδης,
πεισματάρα. Ένας άνθρωπος δηλαδή στην πραγματικότητα που δεν μπορεί να μακροθυμήσει, δεν μπορεί να αγαπήσει και δεν μπορεί να μετανοήσει. Και θεωρώ ότι όλοι μας κάποιες στιγμές έχουμε φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Εκείνο όμως που κάνει ο Λόγος του Θεού είναι να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αυτές οι καταστάσεις είναι πολύ επικίνδυνες για την καλή μας συνέχεια. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εκείνο που έχει σημασία στη ζωή του χριστιανού δεν είναι το παρελθόν ούτε το παρόν. Είναι η καλή συνέχεια, το μέλλον και το τέλος. Γιατί πολλοί ξεκίνησαν καλά, πολλοί περπάτησαν καλά, πολλοί ευλογήθηκαν πολύ, αλλά στο τέλος τα χάσαν όλα. Δύο λοιπόν βασικά, όχι μόνα, βασικά χαρακτηριστικά που γκρεμίζουν τον εκλεκτό άνθρωπο του Θεού είναι το σαρκικό φρόνημα, πνεύμα πρώτον, και δεύτερον είναι η σκληρή καρδιά, ο θυμός, η οργή, το πείσμα. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί αυτά είναι εύκολα να τα διακρίνουμε. Να διακρίνουμε ότι πέσαμε σε αυτές τις παγίδες. Πέσαμε σε αυτές τις ανομίες, τις παραβάσεις, που αν εγκαίρως δεν μετανοήσουμε, δεν ζητήσουμε χάρη από το Θεό και συγχώρεση από το Θεό, είτε το φρόνημα το σαρκικό που είναι από οφθαλμό πονηρό και το σώμα είναι όλο σκοτεινό, είτε ο σκληρός και άγριος και θυμώδης και εκδικητικός άνθρωπος που προέρχεται από μια καρδιά που είναι πολύ σκληρή και δεν μπορεί να ξεχάσει, δεν μπορεί να μακροθυμήσει, δεν μπορεί να συγχωρήσει. Μάλιστα, ο Ιακώβ μιλάει πολύ αυστηρά για αυτούς τους δύο ανθρώπους, λέγοντας ότι η μάχαιρε αυτών είναι όργανα αδικίας, και απευθυνόμενος στον εαυτό του λέει: «Ψυχή μου, μην εισέλθεις στη βουλή αυτών». Και βεβαίως αυτό μπορούμε να το πούμε και εμείς. Η ψυχή μας, η καρδιά μας δηλαδή, για την καρδιά μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην εισέλθουμε ποτέ στη βουλή, στο θέλημα αυτών των χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Να δαμάσουμε τώρα όχι τη σάρκα μας, αλλά την καρδιά μας. Και τιμή μου, δηλαδή η δόξα μου, δηλαδή η εντιμότης μου, δηλαδή ο αγιασμός μου, τιμή μου, μην ενωθείς με αυτούς, με το φρόνημα αυτών, ούτε η καρδιά αλλά ούτε και το πνεύμα. Να μην πλησιάσεις σε τέτοιες βουλές, τέτοιες επιθυμίες και τέτοια θελήματα. Και συνεχίζει ακόμη πιο άγρια: «Επικατάρατος», όχι ο Σιμεών και ο Λεβί, «ο θυμός τους καταραμένος είναι αυτού του είδους ο θυμός», γιατί περιέχει αυθάδεια. Ποιος είναι ο καταραμένος θυμός? Αυτός που δεν μπορείς να ελέξεις, εξαιτίας του οποίου δεν μπορείς να ελέξεις τη γλώσσα σου και γίνεσαι αγενής, αυθάδης, προσβλητικός, εριστικός. Αυτός ο θυμός που μετατρέπει τον άνθρωπο σε αχρίο άνθρωπο, και ο αχρίος άνθρωπος φαίνεται από τη γλώσσα του και από αυτά τα οποία λέει, επειδή τα λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας, αποκαλύπτεται η καρδιά του. Αχρίος άνθρωπος, αυθάδης, επικατάρατος ο θυμός αυτών και η οργή αυτών, διότι είναι σκληρά. Και ο θυμός και η οργή τους καταραμένη. Γιατί βγαίνουν από μια καρδιά και αποκαλύπτονται από λόγια ασύνετα.
για να μην πω τίποτα άλλο. Το αποτέλεσμα, δεν θα έχουν κληρονομιά αυτοί. Θα διαμοιράσω αυτούς εις τον Ιακώβ και διασκορπίσω αυτούς τον Ισραήλ. Και ο Λεβί διαμοιράστηκε καθώς έγινε ιερεύς και δεν είχε δική του κληρονομιά, αλλά το θαυμαστό είναι ότι και ο Σιμεών διαμοιράστηκε ανάμεσα στη φυλή του Ιούδα, και αυτό το βλέπουμε στη γραφή από το νησού του Ναβί, μη γυρίζετε εσείς, που λέει «Εκ του μεριδίου των ιών του Ιούδα εδόθη η κληρονομία των ιών Σιμεών». Η κληρονομιά και η φυλή Σιμεών ήταν πάρα πολύ μικρή, οπότε δεν μπορούσε να έχει δική της περιοχή και διαμοιράστηκε, δεν απέκτησε ποτέ κληρονομιά. Διαμοιράστηκε μέσα στην κληρονομιά του Ιούδα. Το μέλλον μας, που είναι το σημαντικό, εξαρτάται από το παρόν μας και από το παρελθόν μας, από το έργο μας. Και ο μισθός μας εξαρτάται από τον καρπό μας, που είναι αποτέλεσμα του έργου μας, του κόπου μας. Αυτοί οι τρεις, δυστυχώς, δεν λέω χάθηκαν, γιατί τους βλέπουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, επειδή ήταν παιδιά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αλλά έχασαν την εύνοια του Θεού, την ευλογία του Θεού, την υπεράσπιση του Θεού. Έχασαν τη δόξα τους, την τιμή τους, την αξία τους. Τώρα πάμε στον Ιούδα, ο οποίος στη σειρά ήταν ο τέταρτος και ο οποίος έγινε δικαιωματικά ο πρωτότοκος, αλλά ο Ιωσήφ θεωρείται ο πρωτότοκος ως προς την κληρονομιά και ιδιοκτησία της γης, ο Ιούδας όμως είναι πρωτότοκος ως προς την εξουσία του Ιακώβ, του Ισραήλ και τη δύναμη. Ο Ιούδας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε με πολύ κακή φήμη, όπως και τα 10 αδέλφια του Ιωσήφ, και ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε να πουληθεί, να μην σκοτωθεί, να πουληθεί ο Ιωσήφ στους Μωαβίτες που περνάγανε. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε και στην κακία του ακόμη, γιατί έβλεπε το μέλλον. Το μέλλον του Ιούδα ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν αυτός που μετανόησε όταν βρέθηκε μπροστά στον Ιωσήφ, ήταν αυτός που πήρε πάνω του την ευθύνη για τη ζωή του Βενιαμίν, και ήταν αυτός που έσπασε την καρδιά του Ιωσήφ, ο οποίος είχε αποφασίσει να τους διώξει τους 11 και τους 10 και να κρατήσει μόνο τον Βενιαμίν. Για τον Ιούδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στο μέλλον παρά το κακό παρελθόν. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, καλό παρελθόν μπορεί να έχει πολύ κακό μέλλον. Καλό παρελθόν μπορεί να έχει πολύ κακό μέλλον. Καλό παρελθόν μπορεί να έχει πολύ κακό μέλλον. Τίποτα δεν εξαρτάται από αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή μας μέχρι σήμερα. Από σήμερα και πέρα, και κάθε φορά ενώ σου λέγεται το σήμερα, έτσι μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε, μη σκληρύνεις την καρδιά σου όταν ακούς το Λόγο του Θεού, γιατί θα αφήσεις τα κόκαλά σου στην έρημο. Κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού, να φροντίζουμε να μην φεύγουμε με σκληρημένη καρδιά. Γιατί? Γιατί ο Κοροβές δεν τα λέει καλά, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν τα λέει καλά. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού. Όχι έτσι όπως νομίζουμε, αλλά έτσι όπως κηρύττεται του και όπως γράφεται. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί φαίνεται πραγματικά η καρδιά του ταπεινού ανθρώπου και το πνεύμα, η καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου και το πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου. Πού? Από αυτά που ακούει.
Γι' αυτό και τι λέει ο Χριστός, προσέχετε πρώτον τι ακούετε και δεύτερον πώς ακούετε. Το τι ακούετε τι σημαίνει, επιλέγω, αυτό δεν θέλω να τα ακούσω, ενώ αυτό θέλω να τα ακούσω. Τι δεν θέλω να ακούσω, ότι δεν είναι ευάρεστο εις το Θεό. Τι θέλω να ακούσω, ότι είναι αγαθό, ότι είναι ευάρεστο εις το Θεό, ότι είναι ευλογημένο. Και δεύτερον, πώς ακούω. Ακούω, αλλά πώς ακούω. Ακούω το Λόγο του Θεού, πώς τον ακούω. Με σκληρή καρδιά ή με απαλή καρδιά. Ακούω τα λόγια του ανθρώπου, της γυναίκας μου, του άντρα σου, των παιδιών σου, των αδελφών σου. Πώς τα ακούς, με σκληρή καρδιά ή με απαλή καρδιά. Με προσευχή ή με θυμό. Με ταπείνωση ή με υπερηφάνεια. Βεβαίως θα έρθουν στα αυτιά σου λόγια ακατάλληλα, σκληρά. Θα το επιτρέψει ο Θεός. Πώς θα διαχειριστείς αυτό το οποίο ακούς. Πώς διαχειρίστηκε η Άννα τα λόγια που άκουγε από τη Φαινίνα, με ταπείνωση. Πώς διαχειρίστηκε η Φαινίνα τα λόγια αγάπης που άκουγε από τον άντρα της προς την Άννα, με υπερηφάνεια, ζήλια και κακία. Πώς ακούω αυτά που ακούω. Κλαίω με τα κλαιόντων ή χαίρομαι με τα κλαιόντων. Χαίρομαι με τα χαιρόντων ή κλαίω με τα χαιρόντων. Πώς ακούω. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το κρίσιμο στη χριστιανική μας ζωή. Γιατί από το πώς ακούω επηρεάζεται η καρδιά, από τι τα ακούω, από τι ακούω επηρεάζεται η καρδιά, αλλοιώνεται η καρδιά, στραβώνει η καρδιά, με αποτέλεσμα να χάνω το έλεος του Θεού. Να μην ακούγονται οι προσευχές μου. Το ζευγάρι, για να ακούγονται οι προσευχές του, ο Απόστολος Πέτρος το λέει τόσο καλά που δεν μας αφήνει καμία μα καμία αμφιβολία, λέγοντας να κατοικείτε με τη γυναίκα σας κατά γνώσην, αποδίδοντες πάντοτε, όχι όποτε σ' αρέσει, πάντοτε τιμή στο γυναικείο γένος, πάντοτε να την τιμάς. Μα σήμερα δεν είναι στα καλά της, σήμερα είναι θυμωμένη, σήμερα είναι στριμμένη, σήμερα είναι, εσύ θα αποδίδεις τιμή. Γιατί? Γιατί είναι συγκληρονόμος της ζωής της αιωνίου. Εάν δεν αποδίδεις τιμή στη γυναίκα σου σε κάθε περίσταση, εμποδίζονται οι προσευχές σας. Προσεύχεστε και δεν ακούγεται. Και αυτή η τιμή που αποδίδουμε σε αυτούς που είναι ασθενέστεροι σε μας, καθώς λέει η Γραφή, εσύ δυνατή βαστάζεται τα ασθενήματα των αδυνάτων. Η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερων, αλλά υπάρχουν και άλλοι ασθενέστεροι. Ασθενείς στην πίστη, ασθενείς στη συνείδηση, καινούργοι, ασθενείς στον αγιασμό, ασθενείς στην αγάπη, ασθενείς στην υπομονή. Εγώ έχω υπομονή και εσύ δεν έχεις. Πώς θα σε αντιμετωπίσω? Με τιμή, γιατί είσαι ξυγκληρονόμος μου στην αιώνια ζωή. Αλλιώς εμποδίζονται οι προσευχές μου. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να καταλάβω τη σοβαρότητα. Δεν μπορώ να σε ατιμάζω, να σε προσβάλλω, να σε δυσφημώ, να σε κατακρίνω. Θα σε τιμώ, είσαι συγκληρονόμος της ζωής. Ναι, είσαι αδύνατος. Και τυχαίνει εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο να είμαι δυνατός. Εκείνο που έχει σημασία δεν είμαι αν είναι
αν είμαι δυνατός ή είσαι αδύνατος. Κύριο, που έχει σημασία στη ζωή μας αν ακούγονται οι προσευχές μας. Γιατί έχουμε ζητήματα, έχουμε αιτήματα και θέλω όταν προσεύχομαι να ακούγονται οι προσευχές μου. Όταν προσβάλλω τη γυναίκα μου, προσβάλλω τον αδελφό μου, προσβάλλω, υποτιμώ, υποβιβάζω, πώς θα ακουστεί η προσευχή μου? Θα πάω και θα μου πει ο Κύριος, για πήγαινε μετανόησε και έλα, για να σ' ακούσω. Να επανέλθουμε όμως στον Ιούδα. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό για την Παλαιά Διαθήκη, για τα μαθήματα που μας δίνει. Είπα για τον άντρα ότι είναι, για τη γυναίκα ότι είναι σκεύος ασθενές. Τώρα μερικές φορές όμως και ο άντρας είναι σκεύος ασθενές τερών σε μερικά πράγματα. Μια γυναίκα έχει υπομονή, ο άντρας δεν έχει. Μια γυναίκα έχει δύναμη, ο άντρας δεν έχει. Μάλιστα πάλι ο Απόστολος Πέτρος στο ίδιο σημείο περιγράφει λέγοντας τη γυναίκα ότι δεν φοβούνται μηδεμίαν πτώηση. Σαν σώμα είναι ισχυρότερος ο άντρας, αλλά σαν δύναμη ψυχής είναι ισχυρότερη η γυναίκα. Γι' αυτό και αντέχει. Τι αντέχει? Τους πόνους της γέννας, το μεγάλωμα των παιδιών. Έχεις δοκιμάσει να μεγαλώσεις παιδί? Ο άντρας δεν μπορεί. Θα σας πω και κάτι άλλο. Η χείρα μπορεί να επιβιώσει, ο χείρος δύσκολα. Αυτά είναι αλήθειες μέσα στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό οι γυναίκες έχουν πιο δύναμη ψυχής, αλλά έχουν πιο ασθενές σώμα. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίζουμε, να καταλαβαίνουμε πότε είμαστε ασθενείς και πότε είμαστε ισχυροί στο συγκεκριμένο γεγονός. Και όταν βλέπεις ότι ο άλλος δεν έχει την πίστη που έχεις εσύ, το προσβάλλεις. Είναι συγκληρονόμος σου, θα πάτε μαζί στον ουρανό. Να τον ενισχύσεις, να τον παρηγορήσεις, να τον στηρίξεις, να τον βοηθήσεις. Όχι να τον βουλιάξεις, είναι που είναι βουλιαγμένος. Του δίνεις μία να πάει ακόμη πιο κάτω. Αυτό θα κάνει ο Χριστός εάν ήταν στη θέση σου. Αυτό κάνει ο Χριστός σε εμάς, σε σένα, σε μένα. Τι κάνει ο Χριστός? Μας δίνει χέρι για να ανέβουμε. Και αν δεν μπορούμε να πιάσουμε το χέρι του για να ανέβουμε, κατεβαίνει αυτός κάτω στο λάκκο, μας παίρνει αγκαλιά και μας ανεβάζει. Και εμείς πρέπει να είμαστε μιμητές του Χριστού όπως ο Παύλος. Άρα λοιπόν δύο πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά στην προσωπική μας ζωή. Το φρόνημα της σαρκός που πρέπει να το καταπολεμάμε, να δαμάζουμε τη σάρκα μας και να τη δηλωαγωγούμε, και το φρόνημα της καρδιάς μας που είναι θυμός, να μην είναι θυμός, οργή, πείσμα, αγριάδα, σκληρότητα. Αντιθέτως η καρδιά μας όπως ο Θεός την κάνει με την αναγέννηση απαλή και τρυφερή, και εμείς να κονιζόμαστε να τη διατηρούμε και να αυξάνουμε την απαλότητα και την τρυφερότητα της καρδιάς μας προς όλους, ιδιαίτερα στους αδυνάμους. Όταν εμείς είμαστε δυνατοί, που θα είναι στιγμές που θα είμαστε δυνατοί, θα είναι και στιγμές που θα είμαστε οι αδύνατοι. Ο Ιούδας λοιπόν είναι ένας ιδιαίτερος Υιός. Κράτησε, διατήρησε τα πρωτοτόκια. Δεν ήταν ο πιο χαρισματικός, ο Ρουβίν ήταν ο πιο χαρισματικός. Δεν ήταν ο πιο έντιμος, ίσα ίσα μάλιστα. Ήταν και φιλοχρήματος και λέει να πάρουμε λεφτά. Μην το σκοτώσουμε τζάμπα και πάει τζάμπα και δεν κερδίσουμε και τίποτα. Πούλησε τον Ιωσήφ να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Όμως διατήρησε τα πρωτοτόκια. Δεν έκανε ενέργειες που θα τον οδηγούσαν στο να τα χάσει. Δηλαδή ούτε θυμώδης ήταν, ούτε οργύλος ήταν, ούτε σαρκικός ήταν. Αλλά ήταν ένας ήσυχος, αδιάφορος άνθρωπος που όμως ο Θεός τον εξέλεξε γιατί ήταν στη σειρά πρωτότοκος. Και από εκεί και πέρα πια, επειδή ο Θεός τον εξέλεξε γιατί δεν έχασε αυτό τα πρωτοτόκια, τώρα ο Θεός θα τον ευλογήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Εάν είσαι ήσυχος εν τη ησυχία και πεποιθήση και φρόνιμος και περιμένεις, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και με ιδιαίτερη ευλογία. Και όσο τιμάς τα πρωτοτόκια και δεν τα περιφρονείς, γιατί όλοι είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων, όσο τιμάμε και δεν περιφρονούμε τα πρωτοτόκια, δηλαδή
Τιμάμε την πρόσκληση για την οποία προσεκλήθημε και περπατάμε αξίως της προσκλήσεως. Μας ενδιαφέρει πρώτον η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού και ύστερα όλα τα άλλα. Τιμάμε τα πρωτοτόκια. Εδώ επεμβαίνει ο Θεός. Σε αυτούς που ζητούν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, με όλη τους την καρδιά, τη σκέψη, τη δύναμη, αυτούς ο Θεός τους παίρνει, λέει, εσύ μου κάνεις. Μου κάνεις να σε ευλογήσω, μου κάνεις να σε εκπαιδεύσω, μου κάνεις για συνεργάτης μου. Ιούδα, εσένα θα επενέσουν τελικά οι αδελφοί σου. Τίποτα καλό δεν είχε. Η χείρ σου θα είναι επί των τράχυλων των εχθρών σου. Οι αδελφοί σου θα σε πενούν και οι εχθροί σου θα σε τρέμουνε. Οι ιοί του πατρός σου θα σε προσκυνούνε. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που τιμά τα πρωτοτόκια. Τα τιμά όμως με όλη του την καρδιά. Ζητάει πραγματικά πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ενδιαφέρεται πραγματικά μόνο πρώτα απ' όλα για την αιώνια ζωή. Αυτός είναι άνθρωπος τον οποίον χαίρεται ο Θεός να τον ευλογεί, να τον εκπαιδεύει και να τον χρησιμοποιεί. Τώρα βέβαια επεμβαίνει ο λόγος του Θεού, ο προφητικός λόγος του Θεού για το απόλυτο μέλλον, για τον Ιησού Χριστό λέγοντας «Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας». Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Προφητεύει για τον Χριστό λέγοντας ακόμη περισσότερο «Εκ του θυρεύματος Ιέ μου ανέβεις, μέσα από ταλαιπωρίες ανέβεις, αναπεσών εκοιμήθη ως λέων, πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά σαν λέων νικητής και ως κύμνος λέοντος». Και το ερώτημα ποιος θα τον αναστήσει, ποιος θα εγείρει με τα θάνατον τον λέοντα εκ της φυλής του Ιούδα. Και βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό που ανέστησε τον Χριστό. Γιατί αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, ακόμη στην κόλαση θα είμαστε. Το αποτέλεσμα δεν θα εκλείψει το σκύπτρο εκ του Ιούδα, το βασιλικό, η εξουσία και η δύναμη. Ξαναλέμε ότι είναι, έχει πρωτοτόκια εξουσίας και δύναμης. Ενώ ο Ιωσήφ, όπως θα δούμε αργότερα, έχει εξουσία πρωτοτόκου ως προς την κληρονομιά του. Του δώσε δύο μερίδες κληρονομιάς, Εφραήμ και Μανασί. Δεν θα εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, έως σου ελθεί ο Σιλό, και πράγματι ο βασιλιάς του Ιούδα παρέμεινε μέχρι τον Χριστό. Νομοθέτησε εκ μέσων των ποδών αυτού, δύο πράγματα είχε ο Ιούδας, το λόγο και τη βασιλική εξουσία. Είχε βασιλιά και είχε Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη φυλή δεν είχε, γιατί αυτός ήταν ο πρωτότοκος. Και εν τέλει μάλιστα όλοι απομακρύνθηκαν από τον Ιούδα. Ο μόνος που διετήρησε το λόγο του Θεού, το νομοθέτη, το λόγο του Θεού, και το βασιλικό σκύπτρο ήταν η φυλή του Ιούδα. Και σε αυτόν εν τέλει, τον Σιλό που θα έλθει, θα υπάρξει η υπακοή όλων των λαών. Προφητικός λόγος θαυμαστός, που μιλάει για το θάνατο του Χριστού, για την Ανάσταση του Χριστού, για το λέοντα εκ της φυλής του Ιούδα και για την υπακοή όλων των λαών και των εθνών στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εις την άμπελον δίδει το πολλάριον αυτού. Ποια είναι η άμπελος? Η Εκκλησία. Ο Θεός λοιπόν στην άμπελον, στην Εκκλησία, δίδει το πολλάριον και εις των εκλεκτών βλαστών το πεδίον της όνου αυτού. Εισήλθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός επάνω σε πολλάριον και σε ιού υποζυγίου με ταπείνωση, αλλά αυτή την ταπείνωση και αυτή τη δόξα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού τη δίνει στην Εκκλησία, πως υποτασσόμενοι στον Ιησού Χριστό. Ποια είναι η ταπείνωση της Εκκλησίας? Η υποταγή. Υποταγή στον Χριστό και στον Λόγο Του.
Είναι ταπεινή η Εκκλησία. Μόνο αν υποτάσσεται κατά πάντα στον Χριστό και στο Λόγο Του. Αυτή είναι η ταπείνωσή μας. Έτσι φυλάτουμε τις εντολές του Θεού και πράττουμε το αρεστόν ενώπιον αυτού. Και το πολάριον και εις των εκλεκτών βλαστών το πεδίο της όνου αυτού. Θα πλύνει ενίνο το ένδυμα του Χριστού, πράγματι με το αίμα του, όπως διαβάζουμε και στον Ισαΐα, μιλάει για το Χριστό και το αίμα της σταφυλής στο περιβόλαιον αυτού, το αίμα του Χριστού, είναι ο στολισμός, η δόξα και η δύναμη του Χριστού. Γιατί χύθηκε αδίκως. Αναμάρτητο αίμα, αίμα αναμάρτητου ανθρώπου, χύθηκε υπέρ των αμαρτιών των δικών μας. Η οφθαλμή αυτού θα είναι ερυθρή, γεμάτη εξουσία και δύναμη, και οι οδόντες αυτού λευκοί ως το γάλα. Ο Χριστός λοιπόν έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, το λογικό άδολον γάλα που είναι ο Λόγος του Θεού και τον ίνον που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την οποία, τα οποία και το γάλα και τον ίνον τον δίνει στην Εκκλησία. Και αυτό επίσης είναι το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας. Το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η ταπείνωση, και η ταπείνωση είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού και στον Χριστό. Και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι το γάλα και το κρασί, που είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχει τίποτα άλλο η Εκκλησία να δείξει. Δεν έχει ανθρώπους, ηγέτες, σπουδαίους. Δεν έχει τίποτα να δείξει η Εκκλησία. Δεν έχουμε να καυχηθούμε σε τίποτα που είμαστε στην Εκκλησία, παρά μόνο για τον Χριστό, το Λόγο Του και το Πνεύμα Του το Άγιο. Γι' αυτά έχουμε. Τίποτα αξιολόγου και σημαντικό δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Τίποτα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Οι εκκλησίες που έχουν ηγέτες ανθρώπους δεν είναι εκκλησίες Χριστού, είναι εκκλησίες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν ηγέτες μέσα στην Εκκλησία, δούλοι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος που θα πάρει ηγεσία στο σπίτι του, ενώ είναι δούλος, ο άντρας. Στο σπίτι του είναι δούλος, μα είναι κεφαλή. Ναι, αλλά η κεφαλή είναι δούλος. Ελεύθερος δούλος. Τον ελευθέρωσε ο Χριστός και του λέει γίνε δούλος και γίνεται. Όποιος μέσα στην Εκκλησία σηκώνει κεφάλι και λέει εγώ, αυτού του κόβεται το κεφάλι, τελειώνει. Τι ωραίος, τι καλός είναι ο Λόγος του Θεού. Ουχή εγώ λέει ο Ιωσήφ, αλλά ο Κύριος. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, πρώτον, κανένας μην πιστέψει ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί να διακριθεί από τους ανθρώπους και στους ανθρώπους. Χάθηκε. Αλλά και κανένας από μας να μην θεωρήσει κάποιον αδελφό διακεκριμένο. Εάν θέλεις να τιμάς κάποιον, θα το τιμάς για τον κόπο του και για το έργο του και για τον καρπό του, εις δόξαν όμως Θεού Πατρός. Γιατί ούτε το έργο, ούτε ο κόπος, ούτε ο καρπός είναι από τον άνθρωπο, είναι παρακυρίου. Γι' αυτό το μόνο διαφημιζόμενο ένδοξο πρόσωπο στην Εκκλησία είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν αδερφοί. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Εάν νομίζεις ότι έχεις κάτι να καυχηθείς, στον Κύριο να καυχηθείς. Γιατί έχεις κάτι, με δώρο Θεού. Εάν καυχηθείς σε αυτό το κάτι ή στον εαυτό σου, γιατί μπορώ να καυχηθώ και σε μένα που το έχω και σε αυτό που έχω, το χάσα. Θα βράσει, θα εξατμιστεί και θα χαθεί. Εάν όμως καυχόμεθα εν Κυρίω, τότε ό,τι έχουμε και αν έχουμε θα μας δίνει κι άλλα ο Θεός. Όσο πιο ταπεινός γίνεσαι, πράος και ταπεινός στην καρδιά, όχι στην εμφάνιση,
Όχι μορφή ευσεβίας ή ταπείνωσης. Ταπεινός και πράος στην καρδιά, που αυτό είναι χάρις Θεού, είναι πραγματικά αποτέλεσμα εξήτησης και επίγνωσης. Μάλλον επίγνωσης και εξήτησης. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλον αφιψηλού, έχασες το παιχνίδι. Όταν όμως βλέπεις, έστω και αν θεωρείς ότι είσαι δυνατός, τον άνθρωπο σαν συγκληρονόμο της δόξης, που δεν ξέρεις μετά αυτός από αυτή την αδυναμία που έχει πόσο ο Θεός θα τον ευλογήσει, και μπορεί να τον βλέπεις με κιάλια από χαμηλά. Όταν τον βλέπεις λοιπόν σαν συγκληρονόμο της δόξης, για να τον συμπαρασταθείς, για να τον παρηγορήσεις, για να τον ενισχύσεις, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σε ευλογεί, γιατί του είσαι χρήσιμος. Όχι γιατί είσαι καλός, κανείς μας δεν είναι καλός, αλλά του είσαι χρήσιμος. Και όταν κάποιος είναι χρήσιμος στο έργο του Θεού, απολαμβάνει όλη την εύνοια του Θεού. Όλη την εύνοια του Θεού. Αρκεί να είναι χρήσιμος στα χέρια του Χριστού. Να είναι σκεύος, όπως λέει η Γραφή, ετοιμασμένο, αγιασμένο, εύχριστο στα χέρια του Δεσπότη. Και το σκεύος αυτό πρέπει να είναι καθαρό, αγιασμένο, εύχριστο, να μην έχει αγκάθια, τριβόλια, και ετοιμασμένο με καρδιά έτοιμη στο να υπηρετεί τον Κύριο. Και πώς θα καταλάβω αν είμαι? Μόνο από αυτά που λέω και από αυτά που βλέπω και από αυτά που ακούω. Θα καταλάβω πλήρως σε τι κατάσταση είμαι. Τι ακούω και πώς το ακούω. Τι βλέπω και πώς το βλέπω. Τι λέω και πώς το λέω. Αυτά τα τρία που είναι δικά μου, μου αποκαλύπτουν εμένα, αλλά δυστυχώς και στους άλλους, το ποιος είμαι. Αν είμαι σκεύος εύχριστο, αγιασμένο και ετοιμασμένο εις πάντα έργων αγαθών. Ή είμαι ένας δενεκές ξεγάνωτος που χρειάζομαι διόρθωση και διόρθωση και διόρθωση, όπως είμαστε όλοι μας. Αμήν.